Γνωρίζουν όμως και από όλα τα τηλεφωνήματα που έχουμε κάνει και τις επαφές, οι συνεργάτες της, είτε στενή αυτή την περίοδο, είτε στενή μια άλλη περίοδο, φέρεται να γνωρίζουν και να έχουν καταλάβει το τι πραγματικά συμβαίνει. Και εμείς μιλήσαμε με ένα στενό της συνεργάτη και στιχουργό, τον Λευτέρη τον Κιτάντο, ο οποίος μας μίλησε και μας περιέγραψε την ψυχολογική κατάσταση της Άντζελας αυτή την περίοδο. Εσύ αυτή την περίοδο μιλάς μαζί της? Πάντα μιλάω μαζί της, βέβαια. Μιλούσες και όσο ήταν στην περιοδία στην Αμερική? Μιλούσαμε και στην Αμερική, ναι. Την άκουσα ότι ήταν λίγο στεναχωρημένη, δεν μου είπε συγκεκριμένα πράγματα. Μου είπε ότι θα σου τα πω όταν θα γυρίσω. Από τότε βέβαια δεν έχουμε συναντηθεί. Μου λέει θα σου πω από κοντά, έχουν γίνει πράγματα, θα σου πω από κοντά. Η ψυχολογική της κατάσταση πώς είναι? Η Άντζελα είναι πολύ δυνατός άνθρωπος και πιστεύω ότι προχωράει μπροστά. Απλά είναι σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι ευχάριστη σίγουρα. Θεωρώ ότι είναι λίγο πικραμένη, είναι λίγο στεναχωρημένη. Τι επίπεδο συνεργασίας είχε με την κόρη της και το γαμπρό της? Ο γαμπρός της σίγουρα ήταν τον χρονίσιο, έχουμε κάνει ραντεβού, είχαν επαφή επαγγελματική σίγουρα. Τον ήξερε ως μάνατζερ της? Ως μάνατζερ της όχι, δεν τον ήξερα. Δεν νομίζω ότι είχε μάνατζερ ποτέ η Άντζελα σε αυτή τη φάση. Δηλαδή δεν χρειαζόταν μάνατζερ, ξέρω εγώ. Οι σχέσεις τους πώς ήταν με το γαμπρό της όσο εσύ τους έζησες? Όσο εγώ τους έζησα ήταν άριστες. Γενικά, δημιουργός ο Λευτέρης, προσθέτω έτσι, γιατί είναι συνθέτης, στιχουργός και καλλιτέχνης ο ίδιος. Και η συνεργασία, από όσο ξέρω, ναι. Να έχει δώσει και τρόπο. Ξεκάθαρη και η άποψη του Λευτέρη, βέβαια. Πάντως κάνει λόγο για προφανή συνεργασία. Προφανή συνεργασία, όχι τόσο στενή όμως. Όχι ως μάνατζερ, αλλά ότι υπήρχε συνεργασία. Απλά ρε παιδιά μου, κάνει εντύπωση. Συνεργάζονταν με κάποιο τρόπο, λέει. Γιατί δεν, ενώ λέγαμε ότι όλοι ξέραμε τουλάχιστον στο χώρο ότι με κάποιο τρόπο ο Φώτης κανόνιζε κάποια πράγματα της Άντζελας Δημητρίου. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε απευθυνθεί και εγώ είχα απευθυνθεί μαζί Μάρτζη μου, όποιο επίπεδο συνεργασίας και να είχαν, όποιο και να είναι αυτό, δεν δικαιολογείται καμία συμπεριφορά η οποία παρεκκλίνει από το δεν σωστό. Δεν πάρει να δικαιολογήσει κανείς. Απλά να καταλάβουμε την εμπλοκή που υπάρχει. Ότι από πού και ως πού, κατάλαβες, αυτό προσπαθούμε να εξηγήσουμε. Ναι, γιατί αλλιώς είναι να υπάρχει και μια μορφή συνεργασίας άτυπης έστω. Που και άτυπη. Να μην υπάρχει και τίποτα. Που άτυπη. Το bullying παραμένει bullying και η κακή συμπεριφορά παραμένει κακή συμπεριφορά σε κάθε περίπτωση. Η κυρία Καπερνάρου που μας μίλησε πριν είπε ουσιαστικά ότι πήγανε στην Αμερική και στο Las Vegas κτλ. Για Dolce Vita και καλά κάνανε ταξίδι να συνοδεύσουν. Προφανώς η παραγωγή της συναυλίας συμβαίνει πολλές φορές αυτό. Η Άντζελα τους έβαλε στο κρου όπως είναι η μουσική κτλ. Όχι, κάλυψε τα έξοδα. Η κυρία Καπερνάρου είπε ότι η ίδια η Άντζελα Δημητρίου. Φαντάζομαι η παραγωγή θα τα κάλυψε. Α, μην το λες. Η παραγωγή γιατί να καλύψει άλλα δύο, πλάς δύο άτομα. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Η Όλγα την έβαφε κιόλα στην Άντζελα, έτσι. Δηλαδή θα πήγαινε μαζί τη και αυτό το πράγμα να επιμεληθεί το styling τουλάχιστον τα μαλλιά και το μακιγιάζ. Αυτό ξέραμε. Παιδιά, αυτό το πράγμα τώρα είναι μάνα κόρη όπως και να έχει. Εγώ κρατάω την προσέγγιση του Λευτέρη, την πιο γλυκιά. Πιο ρομαντική. Την πιο ρομαντική. Και αυτό δεν ευχόμαστε όλοι. Αν και νομίζω ότι έχει ξεφύγει πια από το πλαίσιο του ρομαντισμού, έτσι όπως έχει εξελιχθεί και εξελίσσεται. Αλλά ναι, ας ελπίσουμε. Ας ελπίσουμε.